ακριβώς τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σχεδίου, ενώ αυτή τη στιγμή με το σύνολο των ανταποδοτικών στα 5,5 περίπου εκατομμύρια, τα οποία είναι αυτά τα οποία περιμένουμε ότι θα εισπράξει ο Δήμος κάπου τον Απρίλιο ή Μάιο από τον ενιαίο συντελεστή που προτείνεται. Με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουμε να καλύψουμε με το σημερινό σύστημα λειτουργίας του Δήμου, αυτά είναι αυτά που αντιστοιχούν ακριβώς στη λειτουργία του, με την επιπλέον εξοικονόμηση, η οποία περιμένουμε να είναι σημαντική, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε τις επιπλέον υπηρεσίες. Καταλάβατε, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών το οποίο παρέχουμε. Σήμερα χάνουμε και στα δύο. Δηλαδή και καλύτερες υπηρεσίες δεν έχουμε και διαρκώς δημιουργούμε μία τρύπα στον προϋπολογισμό μας. Τώρα τα παραδείγματα, κύριε Κλεισά, τα οποία ζητήσατε, ας πούμε για το Δήμο Αμανής και τη Σιδηρούντα, όπου ούτως ή άλλως προβλέπουμε ένα μειωμένο εκεί πέρα συντελεστή, 1,10 σε σχέση με το 1,83 της υπόλοιπης Χίου, μιλάμε για 1 ευρώ περίπου διαφορά από το τρέχον το σημερινό. Στα Θημιανά η διαφορά θα είναι περίπου 7,5 ευρώ. Στον Εχώρη θα είναι 9,75. Στο Δήμο Ιωνίας θα είναι περίπου 2 ευρώ. Η διαφορά, μιλάμε πάντα για ένα σπίτι των 100 τετραγωνικών ανά μήνα. Για το Δήμο των Καρδαμήλων είναι της τάξης 4,42. Για τα χωριά των Καρδαμήλων είναι 0,17. Για το Δήμο των Καποχώρων είναι 7,25. Το ίδιο σημαίνει και για τη Λαγκάδα Σικιάδα. Τα μαστιχοχώρια είναι 6,5 ευρώ περίπου και στο Δήμο της είναι 2,17. Αυτές είναι οι αλλαγές, οι διαφοροποιήσεις. Θα ήθελα όμως να δείτε και τις διαφοροποιήσεις όταν κάποιος εντάσσεται στο μειωμένο τιμολόγιο του 50%. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε σε όλους αυτούς τους Δήμους που ανέφερα μείωση σε σχέση με τα σημερινά, αλλού μισό, αλλού 1 ευρώ. Το οποίο σε αιτήσια. Ορίστε. Γιατί το λέτε ένα μήνα. Να σας το πω και ένα έτος, όπως θέλετε. Να χοντράει, γιατί τώρα το ψηλό λες ευαρία. Κοιτάξτε, επειδή στο μήνα ελέγχει ο καθένας μας το πόσο μπαίνει, πόσο βγαίνει με το μηνιάτικο, μπορεί να το ξέρει κανείς καλύτερα. Θέλετε να μιλήσουμε σε αιτήσια βάση, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη εισοδήματα των 6, 7, 8.000 ευρώ. Εκεί πρέπει να σας πω ότι η συνολική πληρωμή ανά έτος είναι 110 ευρώ, ας πούμε, για ένα χωριό της Αμανής. Η συνολική πληρωμή, όχι επιβάρυνση. Ναι, στα 300 που παίρνει το ΟΓΑ, πόσα βάζει. 300 το μήνα ή το χρόνο. Το μήνα. Ωραία, τότε πείτε μου το σε χρόνο πόσο είναι, γιατί τώρα μιλάμε για ετήσια βάση. 3,600. Ωραία. Εφόσον. Το κατοστάρικο πόσο είναι μείωση. Ορίστε. Το ένα κατοστάρικο επιπλέον πόσο του μειώνει στο εισόδημα. Δεν το κατάλαβα το ερώτημα. Κύριε Δήμαρχε, είστε πρόεδρο. Παρακαλώ. Να σας ρωτήσω λοιπόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει 3.600 ευρώ ετήσιο εισόδημα και προφανώς είναι στους άπορους, προφανώς εντάσσεται στο μειωμένο τιμολόγιο. Το 460, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ. Και έχει 91. Το 460, Δήμαρχε, που δεν είναι στους άπορους. Προκαλείται το δημόσιο αίσθημα, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ. Ένας λοιπόν άνθρωπος ο οποίος ζει στο Δήμο της Χίου, στη Δημοτική Ενότητα Χίου και βρίσκεται μεταξύ των απόρων, πληρώνει ετησίως 91,5 ευρώ θα πληρώνει στο χρόνο και θα έχει μία ελάφρυνση 65,5 ευρώ σε σχέση με αυτό το οποίο πληρώνει σήμερα. Είστε και προκλητικός από πάνω, μας κορυδεύετε, μας δουλεύετε. Θέλετε να μου διευκρινίσετε την ερώτηση, να σας δώσω την απάντηση που θέλετε. Από 100 μέχρι 200% και βγαίνεις και λες τι είναι τα 100 ευρώ το χρόνο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σας είπα εγώ και πράγμα. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. 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 Έχετε το λαό, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αμπαζή. Αν είναι δυνατόν. Να κάνω, να καθόμαστε να πούμε αυτά. Τα πράγματα. Σε μια εποχή κρίσης, κύριε Αμπαζή, κύριε Αμπαζή, σας παρακαλώ, τώρα. Μας δουλεύει και από πάνω. Για το θέμα... Ποιο θέμα, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Αμπαζή, γιατί δεν παίρνετε το λόγο να μιλήσετε, γιατί φωνάζετε. Και καθόμαστε και σας ακούμε. Κύριε Αμπαζή. Να σας δώκω από τα λεφτά που έχω να περάσω το μήνα. Κύριε Αμπαζή. Είστε προκλητικός. Είστε άτεκτος. Κύριε Αμπαζή. Γιατί δεν τοποθετήσετε τον αφορά. Τι να τοποθετηθώ! Μα δουλεύει και από πάνω! Και
δεν καθόμαστε και τον ακούμε! Ωραία, τοποθετηθείτε και μετά. Γι' αυτό σας ψηφίσαμε! Γι' αυτό! Στα πράκλα, εσείς τα κορκαπόι! Παρακαλώ! Εσείς! Σας ψηφίσαμε γι' αυτό το λόγο! Παρακαλώ! Να θέλετε να μας βάλετε! Αυτά τα λεφτά! Άξιση! Ε! Αυτά τα λεφτά! Γιώργη, άσε να μιλήσουμε γιατί θα κάνουμε. Κύριε Μπαζή. Και δεν μας δουλεύετε και από πάνω. Κύριε Μπαζή, παρακαλώ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 100 ευρώ. Κύριε Μπαζή. Έλα όμως τα δόξεις εσύ. Τα 100 ευρώ. Γιώργη, θα κάνουμε συμβουλία για όχι. Όχι, δεν μπορούμε να μας δουλεύουν, κύριε Αντώνη. Μας δουλεύουνε. Παρακαλώ, κύριε Μπαζή. Αν είναι δυνατόν να καθόμαστε άλλοι. Να μας κορδεύει ο Δήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε Μπαζή. Το οποίο είναι η κοινωνία που όξινε τα πνεύματα. Πρόβατα είμαστε εδώ πέρα! Μια κοινωνία προβάτων! Σας παρακαλώ, λίγη ησυχία. Το θέμα το συμβαίνει εκ μέρους μου είναι το εξής. Όταν έχουν μαζευτεί εκπρόσωποι φορέων να ακούσουν μια τοποθέτηση, μια δικαιολογία για αυτή την αύξηση, δεν μπορεί, συγγνώμη για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, να εμπέζονται και οι σύμβουλοι όλοι αλλά και οι φορείς. Όταν λέμε ότι ένας ο οποίος, γιατί το ερώτημα ήταν ένας ο οποίος παίρνει σύνταξη του ΟΓΑ. Η σύνταξη του ΟΓΑ είναι 300 ευρώ. Στοιχείο μέσα υπάρχουν πάνω από 20.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Όταν μιλάτε εσείς ότι είναι ευπαθείς ομάδες αυτοί και θα υπάρχουν μειωμένο τιμολόγιο, άρα σημαίνει ότι οι 25.000 οικογένειες συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα έχουν μειωμένο τιμολόγιο. Άρα ποιος δουλεύει ποιον, για όνομα του Θεού. Νομίζω αυτό ήταν η αιτία που ξεσηκώθηκαν οι πολίτες μας να πούνε. Γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή έχει ηχείως 25.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ. Είναι ευπαθείς ομάδες και θα έχουν όλοι μειωμένο τιμολόγιο. Τότε θα καταρρεύσει το σύστημα όλο. Δεν θα εισπράξουμε τίποτα. Βέβαια του ΟΓΑ. Ηχείως 25.000 του ΟΓΑ. Θα γίνει δημοτικό συμβούλιο με το ΟΓΑ. Παρακαλώ! Και δεν συζητήθηκα το θέμα της Αρακίνας! Και ζήτησα να αναβληθεί! Γιατί μου λέω στην προηγούμενη φάκη μου παρακαλέ! Ποιος σας λέει? Δεν θα παρακαλέσει καθόλου! Μα συζητήθηκε. Μπορώ να σας απαντήσω. Όχι, δεν είπαμε να συζητηθήκατε εκεί στην πέρα μου νόρωστο. Δεν το είπα κανείς. Το είπαμε. Το είπαμε, το συζητήσαμε. Κύριε Αμπάζη, δεν το είπατε. Συγγνώμη. Το είπαμε κύριε Πρωθυπουργέ. Μέχρι σε ένα μέχρι σε 1,5 ώρα. Το βάλεις τελευταίες και με παρακαλάς κι όλα. Και τώρα επιπλέον έρχεσαι να βάλεις και επιπλέον φόρους. Στα σπίτια και συγγνώμη. Γιατί έρχεσαι του άμπια. Και αυτή δεν μας δώσετε καινούργια άμπια. Τροπή σας. Πρόεδρε, να τρέπεστε! Να έρθετε στην αγκάλα να τα πείτε αυτά! Εσύ επιβάλλετε φόρου! Να τρέπεστε! Πού να το κεφάλι σας! Οι σύμβουλοι θα ψηφίσουν αυτά! Κύριε Λαμπερνόν, θα διευθύνσω λίγο! Δεν θα περάσετε καθόλου καλά, δεν το έχετε καταλάβει! Δεν πρόκειται να φύγουν από εδώ, μην φοβάστε! Δεν πρόκειται! Εδώ θα μείνουν, έτσι εδώ! Από πού θα φύγουν, άτσο, περίμενε! Πήρα γύρω θάλασσα! Δεν φύγουν, δεν θα γίνει! Κάρμα, πού να έχετε τώρα ότι πάει! Καλά μπήκατε, πώς θα βγείτε! Δεν είχαμε τι να κάνουμε και θα βγείτε! Θα γράψει μπροστά σου! Θα το βάλετε να τον πάρει! Νομίζετε ότι θα είμαστε κουδορμίδια! Ότι θα κάτσουμε να ακούμε αυτές τις παπαριές σας! Δεν πρόκειται να σας αφήνω με να κύλει συνέχεια! Δεν φεύγουν απ' εδώ! Δεν φεύγουν! Είναι προκλητική! Κύριε Λαμπρινιώτη, θα σας δώσω μία απάντηση έτσι, γιατί νομίζω ότι δεν παίρνουμε τα πράγματα να δώσω μία, είναι λογικό αυτό το οποίο λέτε. Για λες εδώ το ίδιο αλλιού να το κάνετε, να και ότι δώσους, άλλους δώσους, αλλά ξέρετε γιατί το κάνατε, γιατί κάποιοι από σας άνθρωποι θα λείπουνε. Ο Φρίσκος. Γι' αυτό το κάνατε, γιατί τα στρατιωτάκια θα ψηφίσουνε. Αλλά δεν γίνεται με στρατιωτάκια! Θέτε κόσμο, πάρτε τους λογαριασμούς του νερού τη Λέγκαδα! Και θα πάρει το ίδιο και τη ΔΕΗ! Για να μην πατήσετε όλοι! Να μην πατήσετε! Και μην το πείσετε να πάτε! Και το ίδιο και τα λοιπά! Να ξυλωθούν όλα! Εγώ να πληρώσω 100 ευρώ το χρόνο δεν θα σου το επιτρέψω! Γιατί δεν είσαι, δεν έχεις το ηθικό ανάστημα! Με ξενακόλυμα αποφασίζεις να τα δώξεις σε ιδιώτες! Προαγωγός ιδιωτικοποίησε! Το ξέρεις! Κι ας και βγάζεις και νόμους που δεν ξέρεις τι σου γίνεται! Η Παρακά Συμβούλιο δεν θα γίνει σήμερα!
του λαού! Δεν θα στο επιτρέψω! Στο λέω εγώ! Ο Απάνης ο Γιώργης! Γιατί εδώ είμαστε λαός! Δεν είμαστε κόρτε μπόι! Που είστε να μου λύσει τα προβλήματα! Αποφασίζεις 2 ευρώ! 3 ευρώ! Τι είσαι εσύ ρε! Τι είσαι! Ποιος είσαι εσύ! Ποιος είσαι εσύ! Εγώ δεν δίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς αποφασίσατε να μην είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Σας στήρισε ο κόντος! Κύριε Λαμπρινούδη... Συνδυνάμε στα χιόντικο λαύρο μην αζητήσετε. Δεν σας μιλάμε όμορφα. Κύριε Λαμπρινούδη... Αλλά εάν κάποιος είναι συνταξιούχος του ΑΓΑ και έχει 3.600 ευρώ εισόδημα από το ΑΓΑ μόνο, τότε προφανώς είναι εντάξει μέσα στους απόρους, έτσι. Εάν έχει και άλλα εισοδήματα τα οποία ξεπερνάνε το όριο που θέτει ο νόμος ως όριο της απορίας, τότε είναι εντάξει. Σε αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι του ΑΓΑ αυτόματα συγκαταλέγονται μέσα στην. Το καταλαβαίνετε αυτό, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Δεν μιλήσαμε εμείς γι' αυτό, δεν μιλάμε για συνταξιούχους του ΟΓΑ ή για μεμονωμένες κατηγορίες έτσι ισοδηματιών. Τώρα, γιατί να περιμένουν ή να περιμένουν παραπάνω. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας έχει ήδη μιλήσει για το ζήτημα της αναβάθμισης και στο τομέα της συλλογής των αποθημάτων. Όσο και στο ζήτημα της άνθρωπων, τώρα, για το ζήτημα των δυνατών και να δυνατών να κατατεθεί η οικονομοτεχνική για τα ανταποδοτικά. Αρκετά το χάος αυτό. Εδώ η Προέδρια είναι η τώρα συμπωθείτε η Προέδρια. Συμπωθείτε. Να μιλήσετε. Είναι εποχή κρίσεων. Είναι έσχος. Είναι έσχος σε εποχή. Να πάρει θέση ο αντιδήμαρχος των Αριώτητων! Είναι ντροπή και στην αντιπολίτευση! Όποιος θες μπορείτε να τοποθετηθεί, κύριε Τσίκο! Να τοποθετηθεί! Πρόεδρε! Ωραία, παρακαλώ! Ένα αίτημα, οι Προέδροι του Παρακαλώ, ορίστε, εκεί! Μικρόφωνο, ορίστε, έχετε μικρόφωνο! Είναι μια ομόφωνο! Είναι ομόφωνο! Όλοι οι Πρόεδροι παρευρισκόμενοι διαμαρτύρονται ως προς την απόφαση. Θα αναβληθεί και να συζητηθούν με τους Προέδρους και άλλα 100 ευρώ. Εγώ είμαι εδώ, ο κύριος ο κύριος. Εδώ είμαστε όλοι στο πατρικό, είναι για το λεπτό. Δεν πάει άλλο. Στο χωριό συνεχίζει. Θες καλαριότητα. Εντάξει, για το λεπτό. Δεν θες καλαριότητα. Όχι, δεν θες. Εγώ που ξέρω. Όχι. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Δεν μου αρέσει.